Για ποιο λόγο είσαστε στεναχωρημένη, κύριε Λοΐζο? Την Τρίτη πήραμε το παιδί μου όρθιο για ρύθμιση ζαχάρου. Πού, στο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο πήραμε στα εξωτερικά μετά διαταγή του, πώς λέγεται ο γιατρός, το που διαταγή να κάνουμε εισαγωγή στα εξωτερικά. Μάλιστα. Πήγαμε 6 ώρα και από τις 6 ώρα μπήκαμε στις 12 μας κανά την εισαγωγή. Για ρύθμιση ζαχάρου. Το ζάχαρο είχε φτάσει στα 600 που υπήρχε κίνδυνος. Καρδιά, εγκεφαλικό και πολλά διάφορα. Οι απαντήσεις τους ήταν όταν φωνάζαμε περιμένετε. Πού, στα επίγοντα? Στα επίγοντα. Ναι. Και αφού έκαναν το ζάχαρο και το βρήκα 600, λέει, μα είναι το μηχάνημα χαλασμένο, δώστε το δικό σας. Δώνουμε το δικό μας κομπιουτεράκι, κάνουν το τεστ και είχε διαφορά 10. 600 του νοσοκομείου, 590 το δικό μας. Λέει, μην ανησυχείτε, είναι έτσι. Τελικά ήρθε 12 η ώρα για να γίνει εισαγωγή. Αφού έγινε εισαγωγή, το βάλαμε μέσα, το ζάχαρο ήταν απάνω ψηλά καθημερινός. Έπεφτε σε υπογλυκαιμίες, έπεφτε, ενέβαινε, έπεφτε. Δεν βρίσκαμε άκρη ανταπόκριση. Μόνο μια ειρωνία που μας ονειρευόντουσα, δεν λέγεται χάι, λέγεται έτσι. Αφού μπήκα και όρη χωρίς να μπήκα σε τήραση. Μετά μας πήραμε μια απάντηση Πέμπτη Παρασκευή που γίναν κάποιες εξετάσεις, είναι καθαρές εξετάσεις. Την Κυριακή βράδυ γονάτισε το παιδί, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ζητήσαμε βοήθεια για οξυγόνο που το ζητούσε ο ίδιος και μας έγραφε. Το παιδί ήταν κοφάλαλο, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί καλά με τους γιατρούς, έτσι. Με εμάς και το λέγαμε. Συνεννοείται με εσάς. Έλεγε ότι πονούσε εδώ. Φωνάζαμε τους γιατρούς στις νοσοκόμες, έστω για λίγο οξυγόνο, μας λέγανε δεν χρειάζεται, δεν θα γίνετε εσείς γιατροί. Το παιδί πονάει το στομάχι του. Δώσ' το ρούς, δώσ' το ρούς, ρούς, ρούς. Και μέσα στους ορούς σε βάζα διάφορα φάρμακα τα οποία τα γνωρίζει οι γιατροί, δεν τα γνωρίζουμε. Δείτε για παυσίπονο, για το στομάχι. Γέμιζε ο πνεύμονας υγρά, γέμιζε. Και τελικά την άλλη μέρα πήγε για υπέροχο το παιδί, μας είπαν ότι το υπέροχο είναι εντάξει και μην ανησυχείτε. Το βράδυ τη Δευτέρα στις 5 η ώρα το παιδί ξανά πάθει τα ίδια συμπτώματα. Αφού με παρακάλια και με κλάματα περάσαν οι νοσοκόμες για επιθεώρηση, φωνάζαμε. Σας παρακαλούμε, ελάτε στο παιδί να του βάλετε οξυγόνο. Όχι, θα περιμένετε με τη σειρά σας. Το παιδί πεθαίνει. Θα περιμένετε με τη σειρά σας. Αρχινήσα από του βάθου της πτέρυγας και όχι από το εκεί που ήταν το παιδί που ήταν υπεχρεωτικά να αρχινήξουν από τον πρώτο. Τελικά, σώμα. Συνεχίστε, παρακάτω. Τελικά, αφού είδαν πια το παιδί και τελάρισε. Τι εννοείται τελάρισε, δηλαδή, τι έπαθε το παιδί? Έμεινε, έπεσε σε κόμμα. Στο κρεβάτι πάνω. Ούτε και εκεί ερχόντουσα. Πέρασαν γύρω στα 10 λεπτά αφού του χιλιοπαρακολουθούσαν. Λιποθύμησε το παιδί. Δεν είχε οξυγόνο, δεν έπαιρνε, τελείωσε. Καλέσαμε τη γιατρό. Και της λέμε το παιδί δεν είναι καλά, πνίγεται. Όταν λιποθύμησε. Ναι, ναι. Και γυρνάει και μας λέει κατά λέξη στο διάδρομο ότι κάτι έφαγε και στραβοκατάπιε. Ενώ ήταν αισθητό το παιδί. Ενώ της λέγαμε το παιδί. Ήταν η γιατρός που το παρακολουθούσε το παιδί. Ναι, ήταν γιατρός που τον παρακολουθούσε. Και τη φέραμε με το στανιό. Όλες τις μέρες εκείνες το παρακολουθούσε η ίδια γιατρός ή ήταν έρχοντας κι άλλοι? Ποιος άλλος μαζί γιατρός. Μάλιστα. Και τη φέραμε μέσα και έπεσε το παιδί τελειωτικά στο απροχώρητο, έφυγε όλο το οξυγόνο. Του βάζανε το μεταξύ κάποια μηχανήματα στο χέρι για να δουν το οξυγόνο και λέγανε ότι ήταν χαλασμένο. Και αυτό ήταν χαλασμένο. Αλλά ήταν, λέγανε. Όχι, ήταν ότι το, είχε φύγει το οξυγόνο του παιδιού. Και αυτοί νομίζαν ότι ήταν χαλασμένο. Και αυτοί λέγανε ότι ήταν χαλασμένα τα μηχανήματα. Και τους τονίζαμε συνέχεια με την αδερφή μου, μέχρι που το παιδί μελάνιασε πριν και έπεσε κάτω. Αφού ήρθε πια ένα σκόμα και το ήταν τελειωμένο το παιδί, τότε πανικοβληθήκαν και αρχινήσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, το οποίο ήταν αργά. Μπήκα μέσα στον υπεύθυνο γιατρό, το γιατρέ μου τι έγινε. Ακούτε κυρία, σας πω κάτι, όποιος έχει ζάχαρο, κάποια στιγμή πάνε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχει πάθει έφραγμα οξύς καρδιάς. Το παιδί μεταφέρθηκε στην Κρήτη, εκεί μας λένε, ευχαριστώ τους γιατρούς εκεί πέρα πρώτα απ' όλα. Είναι μέρα νύχτα πάνω τους. Και εκεί βρήκανε πνευμονικό οξύ. Πνευμονικό ίδρυμα. Ίδρυμα. Από τους πολλούς ορούς. Δεν του είχαν καστήρα. Δεν του προσφέρανε, δεν ξέρω, επειδή ήταν κουφάλα, αλλά δεν ξέρω. Χάσανε και το καρδιογραφείο. Δηλαδή όταν φωνάζαμε κάποιο γιατρό, ο γιατρός βαρομαγκούσε να έρθει να το δει. Αφού κάναμε. Όταν φωνάζαμε κάποια νοσοκόμα έπρεπε να περάσει κάποια ώρα. Αν κρατούσε το τηλέφωνο της και έβρισκε τελείω το τηλέφωνο της και έβρισκε καιρό, τότε ερχότανε.
Διαφορετικά τίποτα. Τελευταία ώρα του παιδιού πρωτού τελειώσει. Φωνάζαμε τις δύο νοσοκόμες. Η μία με καρέ μαλλί, άλλη με μαύρο. Σας παρακαλούμε, ελάτε, πεθαίνει. Με τη σειρά σας λέει να περιμένετε. Μα πεθαίνει το παιδί. Δεν με ενδιαφέρει με τη σειρά σας. Το μεταξύ τη Δευτέρα το πρωί πήγαμε και κάναμε το υπέρηχο και κυτρινής ολόκληρος. Και πάμε στο δωμάτιο και φωνάζω τη νοσοκόμα και του λέω «Ελάτε γρήγορα για τον αδερφός μου, κυτρίνησε». Και μου λέει «Δεν είναι τίποτα», λέω «Μα κυτρίνησε» και μου γράφει ότι πονάει και δεν μπορεί να πάρει οξυγόνο. Και μου λέει «Όχι», λέει, «τώρα λες στους 12 η ώρα που θα περάσει ο γιατρός, λέω «θα έρθετε τώρα γιατί τώρα επήγει». Και δεν μου δώσα σημασία μέχρι που πήγε και τη έκανε καβάτι. Φώναξε και ήρθε και τον είδε που ήταν κίτρινο. Και λέει: «Δεν είναι, λέει, τίποτα. Είναι, λέει, από το ζάχαρο που ανέβηκε». Λέω: «Μα κάναμε το ζάχαρο με τη μητέρα μου εκείνη τη στιγμή και ήταν πεσμένο». Και δεν μα έδωσε σημασία, σηκώθηκε και. Και την ημέρα που είχε του πόνου του έγινε αυτό εδώ. Εδώ του έλεγε μαχαίρι. Μαχαιριά και του το τόνιζε μέχρι την τελευταία στιγμή που έφευγε. Και έφευγε το οξυγόνο. Μα φέρανε Δευτέρα πρωί ψυχίατρο. Ότι το παιδί όλα αυτά πάσχει ψυχιατρικά. Και όταν μας είπαν ότι το παιδί έπαθε οξύς έφραγμα, κόψαν όλοι που διαμαρτυρόμασταν και φωνάζαμε και εξαφανιστήκαν από το νοσοκομείο. Και φωνάξαν από την εντατική για τους μόνο γιατρούς. Μόνο ένας γιατρός έμεινε, ο κύριος Ψ, ο οποίος διαφέρθηκε για την Κρήτη, κατά να πάει αυτό εκεί πέρα σε εντατική μονάδα.